Αυτά που προβλέπει όμως ο νόμος ως αρμοδιότητες του Δήμου είναι υποχρεωτικά να εκτελεστούν ή επαφίεται στη βούληση και την πολιτική του εκάστοτε δημάρχου? Κοιτάξτε, τα πάντα, νομίζω ότι και τα δύο ισχύουν αυτά που λέτε. Δηλαδή, πολλά πράγματα είναι υποχρεωτικά, αλλά παρόλα αυτά επαφύνται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όπως τα λέγαμε, για το να γίνουν. Είτε οι Έλληνες αυτοί είναι δήμαρχοι, είτε είναι ακόμη και πολίτες πολλές φορές. Αυτό το πράγμα το ξέρουμε. Γι' αυτό και επαναλαμβάνομαι ίσως, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά τι ψηφίζουμε την Κυριακή. Γιατί είναι σημαντικό και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι να είναι άνθρωποι οποίοι να θέλουν να προωθήσουν τους νέους αυτούς θεσμούς και να μπορέσουν πραγματικά να επιφέρουν αυτές τις αλλαγές για το καλό των πολιτών. Να πάρουμε την άποψη του κυρίου Κοντογιώργη, κυρίως αν θέλει και στα οικονομικά, αλλά κυρίως στο πολιτικό μέρος της μέχρι τώρα συζήτησης. Εγώ, κύριε Σαββίδη, θα ξεκινήσω από την επισήμανση της κυρίας Παπαδοπούλου. Όταν τη ρωτήσατε πώς θα διασφαλιστεί η διαφάνεια και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν σε έναν πολιτικό θεσμό, είπε ότι αφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι ψηφίζουμε την Κυριακή. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Καλοπροαίρετα πρέπει να πω. Και θα ρωτήσω ή θα διερωτηθώ πώς γίνεται ένα κεντρικό πολιτικό σύστημα που είναι πασίγνωστο και βεβαιωμένο από διεθνείς οργανισμούς πέραν της ίδιας της πραγματικότητας που ζει η ελληνική κοινωνία, που είναι διεφθαρμένο, ιδιωτελές και κομματοκρατούμενο, να διαμορφώσει μία τους όρους μιας μεταρρύθμισης εν προκειμένου στον τομέα της αυτοδιοίκησης, χωρίς να αναπαραγάγει τον κακό εαυτό του. Αυτό το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί μόνο μέσα από τον έλεγχο του περιεχομένου του Καλλικράτη. Εάν θα έβλεπα να εγκαθιδρύεται ένα σύστημα που θα ήταν διαφορετικό από αυτό του κεντρικού κράτους, θα έλεγα ότι όντως είναι σε μια καλή κατεύθυνση. Ωστόσο, όσο και καλή διάθεση να θέλει να δείξει κανείς για το τι είναι αυτό το σύστημα της αυτοδιοίκησης το οποίο μας προτείνει ο Καλλικράτης, πιστεύω ότι δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει ότι αναπαράγεται ο κακός εαυτός του κεντρικού κράτους. Δηλαδή θα στηριχθούμε και πάλι στον πατριωτισμό των Ελλήνων, στην καλή προαίρεση δηλαδή του Περιφερειάρχη, θα στηριχθούμε στην καλή προαίρεση όλων αυτών οι οποίοι θα είναι συντελεστές και βεβαίως στις δυνατότητες του ελέγχου, οι οποίες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν και στο κεντρικό κράτος, αλλά δεν διασφαλίζουν τίποτε. Ξέρετε γιατί? Διότι εν προκειμένου δεν αντιμετωπίζεται το θεμελιώδες πρόβλημα. Το θεμελιώδες πρόβλημα δεν είναι να μειώσουμε το κόστος της αυτοδιοίκησης ως διοικητικό ή πολιτικό θεσμό, αλλά να μειώσουμε το κόστος της διαφθοράς και να αυξήσουμε τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, ένα χιλιόμετρο δρόμου να μπορεί να γίνεται με 50 ευρώ και όχι με 200. Αυτό, για αυτά τα ζητήματα, δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια. Και θα προσθέσω μάλιστα ότι όχι μόνο δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια, αλλά αναπαράγεται με τόσο αυθεντικό τρόπο το κεντρικό κράτος, που το βλέπουμε άλλωστε τώρα που είναι το διακύβευμα των εκλογών. Εάν στηριχθούμε στην αντίληψη ότι ο καλός περιφερειάρχης θα κάνει τις καλές πολιτικές και τη λιγότερη διαφθορά ή διαπλοκή, τότε χάσαμε από χέρι. Καμιά κοινωνία δεν σώθηκε χωρίς θεσμούς, δηλαδή στο πλαίσιο της καλής προαίρεσης των ηρώων. Τι θα μπορούσε να γίνει, θα με ρωτούσατε, για να μην αναπαράγεται το κεντρικό κράτος? Μα αφού μιλάμε για αυτοδιοίκηση, πρώτα-πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι δεν είναι νοητό να βάζουμε στην θέση της αυτοδιοίκησης πολιτικά πρόσωπα για να ασκήσουν διοίκηση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική λειτουργία. Αν το αντιληφθούμε αυτό, τότε θα διερωτηθούμε για το ποια είναι η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Εγώ διερωτώ με για ένα πράγμα. Τι είναι αυτό που έκανε τον νομοθέτη
να καταργήσει την υπάρχουσα αυτοδιοίκηση, που μπορούσε κάλλιστα να την ενσωματώσει στην νομαρχιακή ή όπως αλλιώς ήθελε να την ονομάσει αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρχει και ο τοπικός παράγων, η τοπική μνήμη και η τοπική συλλογικότητα που θα μπορούσε να παίξει το δικό της ρόλο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Τι είναι αυτό που φοβίζει τόσο πολύ τον νομοθέτη, ώστε να αγνοεί παντελώς και μάλιστα τώρα να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας πολύ μεγαλύτερης αποστασιοποίησης από την κοινωνία και να μην θέλει να την ενσωματώσει στην πολιτική λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι πουθενά. Την αντιμετωπίζει κατ' άτομων, όχι ως συλλογικότητα. Θέλει να της προσφέρει το έργο πατερναλιστικά που θα κάνει, αλλά που δεν της προσφέρει καμιά δυνατότητα να εξαναγκάσει τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, οποιονδήποτε, να παίξει αυτό το ρόλο τον οποίο δεν θα θέλει να παίξει. Ποιος θα αποφασίσει ότι δεν θα γίνει η ίδια διανομή του Λουφέ που γίνεται στο κεντρικό κράτος ή που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της τωρινής δευτερομάθμιας αυτοδιοίκησης. Ναι. Μπορώ να σας πω κάτι, κύριε Σαββίδη, το οποίο νομίζω ότι δικαιούμαι να το πω, διότι έχω τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα της αυτοδιοίκησης από όλους τους συνομιλητές μου. Από το 1978 είχα αρχίσει να δημοσιεύω το έργο μου για, για τις κοινότητες στην Τουρκοκρατία. Τότε είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς, γιατί άρχισε να συζητείται στην Ευρώπη με τον Φρανσουά Μιτεράν αλλά και στην Ελλάδα το ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Είχα αρχίσει να αρθρογραφώ λέγοντας: προσέξτε, αν αναπαραγάγεται το κεντρικό κράτος στην τοπική κοινωνία, θα έχουμε χειρότερη διάχυση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Κανείς δεν ήθελε να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Όπως και τώρα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί αυτή η πραγματικότητα, όπως δεν αναιρείται και στην Ευρώπη και αρχίζει να διαμορφώνεται. Είχαμε προτείνει ως ένας ευρωπαϊκός θεσμός που μετέχω στη Σιένα και στο Παρίσι την Ευρώπη των πόλεων. Δεν θέλει να τη συζητήσει βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δεν θέλει και να συζητήσει την Ευρώπη των περιφερειών. Αυτό που υπάρχει είναι ένα συμβουλευτικό όργανο το οποίο έχει εξαιρετικά περιορισμένες αρμοδιότητες. Μην θεοποιούμε δηλαδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε δημοκρατική λειτουργία. Απλώς εκεί λειτουργούν οι θεσμοί. Εδώ δεν λειτουργούν και οι θεσμοί. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε, που έχει σχέση με τις ιταλικές κυρίως πόλεις του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, όπου εκεί ουσιαστικά αναδείχθηκαν οι σημαντικές ιταλικές πόλεις που αποτέλεσαν και το πυρήνα, το βάθρο της ιταλικής εξέλιξης και της παράδοσης της ιταλικής αυτοδιοίκησης. Ήταν αυτή η παράδοση που είχε η Ιταλία, που την κράτησε ζωντανή στα πολύ δύσκολα εκεί, στα Μολυβένια, όπως λέγανε και οι Ιταλοί, νομίζω και είναι και διεθνής όρος, χρόνια της, με την τότε ένοπλη βία που την ταλάνιζε. Να δούμε λοιπόν το βίντεο και θα επανέλθουμε. Ναι, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για τα δύο αυτά ντοκιμαντέρ, ας πούμε, που έχουν παρουσιαστεί. Πάσχουν από στραβισμό, δηλαδή από περιγραφή ενός φαινομένου υπό το πρίσμα του ηγεμόνα και όχι υπό το πρίσμα της πραγματικότητας. Και νομίζω χρειάζεται μια διευκρίνηση, διότι πρέπει να εξηγήσουμε γιατί η αρχαιότητα δημιουργεί την πόλη κράτος και όχι το κράτος έθνος. Γιατί, τι σημαίνει αυτή η καινούργια εμφάνιση των πόλεων στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στον ελληνικό χώρο. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το σήμερα. Οι αρχαίοι ξέρανε ότι εάν δημιουργούσαν κράτος έθνος, δηλαδή εδαφικά εκτεταμένο κράτος, τότε θα έχαναν τη δυνατότητα να ασκούν οι κοινωνίες πολιτική. Θα γινόταν φαραώ η Ελλάδα, φαραωνική. Θα γινόταν περσική αυτοκρατορία. Επομένως ήθελαν να διασφαλίσουν τι, αυτό που σήμερα δεν αντιλαμβάνεται κανείς, ότι η πολιτική είναι και ελευθερία. Άρα η συμμετοχή της κοινωνίας στα δρόμενα έχει τεράστια σημασία για το πώς θα εξελιχθεί η διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όταν συζητάμε για τους καλλικράτηδες και για τις άλλες μεταρρυθμίσεις, ώστε να ξέρουμε ότι δεν είναι μια τυπική επιχείρηση ένας πολιτικός θεσμός. Δεύτερον, οι πόλεις
Οι κοινότητες στη Δύση εξαφανίστηκαν με την περιέλευση της φεουδαρχία και ξαναεμφανίστηκαν όταν το Βυζάντιο επανήλθε στην Ιταλία, όταν μετακαινώθηκε δηλαδή αυτό που υπήρχε στον ελληνικό χώρο. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Αυτό που περιγράψατε στην Ιταλία υπάρχει στον ελληνικό χώρο και έχει πια μελετηθεί στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ξέρετε, διάβαζα στον Καλλικράτη πώς φτιάχνεται η σφραγίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας. Ξέρετε πώς φτιαχνόταν η σφραγίδα της κοινότητας στην Τουρκοκρατία. Ήταν χωρισμένη σε 4, 5, 3 κομμάτια και ο καθένας άρχοντας κρατούσε το κομμάτι που του αναλογούσε στη δική του συμμετοχή. Γιατί απαιτεί το ομοφωνία. Η αρχή της πλειοψηφίας ίσχυε για το Δήμο, για το κοινό και όχι για τους άρχοντες, ώστε να υποχρεούνται να μην δημιουργούνται εκεί κλειστά κυκλώματα εξουσίας και να υποχρεούνται να επανέρχονται για έλεγχο. Η εξουσία τους ήταν ελευθέρως ανακλητή. Ήταν ελεγχόμενη από την κοινωνία. Πού είναι αυτά τα φαινόμενα σήμερα, γιατί τα ξεχνάμε? Όταν βλέπουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, σημαίνει ότι θέλουμε ή δεν γνωρίζουμε και διαρριγνύουμε έτσι μια ιστορική πραγματικότητα, την οποία συγκροτώντας το κράτος έθνος την ξεχάσαμε κιόλας, γιατί δεν μπορούμε, δεν πρέπει να τη θυμόμαστε, γιατί μόνον έτσι θα νομιμοποιηθεί ένας Καποδίστριας ή ένας Καλλικράτης. Το ερώτημα πάλι επανέρχεται. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τον νομοθέτη να δημιουργήσει συνθήκες συμμετοχής της κοινωνίας στα δρόμενα, ώστε να μειωθεί και το κόστος. Φαντάζομαι, αν κατάλαβα καλά, υπονοείται ότι με το ντοκιμαντέρ νομιμοποιούμε τον Καλλικράτη. Αν έχουμε τέτοια δύναμη. Όχι, κύριε Σαββίδη, είπα το αντίθετο. Είπα το αντίθετο, ότι δημιουργείται ένας στραβισμός με την έννοια ότι δημιουργείται μία ρήξη με την ελληνική συνέχεια της πολιτικής πραγματικότητας, δηλαδή πώς διαμορφωνόταν και πώς διαμορφώνεται. Και αγνοούμε ότι οπισθοδρομούμε σε αυτό που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή στην αποξένωση της κοινωνίας από την πολιτική. Αντί για η κοινωνία να είναι δήμος, γίνεται ιδιώτης. Κύριε Κοντογιώργη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και προσωπικά συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά έχω διαβάσει και άλλες εκδοχές πέραν αυτής που είπατε, γιατί στην αρχαία Ελλάδα συγκροτήθηκαν πόλεις, κράτη και δεν υπήρξε μια πιο ενωτική, έτσι, όλων των Ελλήνων κρατική συγκρότηση. Υπάρχουν αξιόλογες ιστορίες. Θα μιλήσω, κύριε Σαββίδη, δεν θα μιλήσω για την αιτιολογία του γιατί, αλλά πώς αυτό, γιατί προϋπήρχαν οι πραγματικότητες των πόλεων κρατών, δεν τις διαμόρφωσαν οι Έλληνες. Γιατί αυτό αποτέλεσε το πρόσημο της ελευθερίας για τους Έλληνες. Δηλαδή, ο συμβολισμός της ελευθερίας. Είναι τελείως διαφορετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή περνάει και ο χρόνος, να θέσουμε και νομίζω οι τρεις ερωτήσεις που έχω έχουν ενδιαφέρον. Η μία έχει να κάνει με αυτό, διότι το παρατηρούμε στην Ελλάδα και δεν υπάρχει και αντίδραση από τον λαό, ας το πούμε. Εάν στην Ιταλία, για παράδειγμα, πάει η κεντρική τους κυβέρνηση να αλλάξει τις περιφέρειες της Ιταλίας, να αλλάξει τα όρια της Τοσκάνης, θα γίνει επανάσταση. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, με την μέγιστη ευκολία, ο οποιοσδήποτε νομοθέτης μπορεί σήμερα να πάρει και τα όρια να τα χαράξει εδώ, αύριο εκεί και να μην συμβαίνει και τίποτα. Και δεν είναι θέμα, ας πούμε, γιατί να το κάνει ο νομοθέτης. Είναι διότι οι περιφέρειες από την αρχή, όπως λέει τώρα και φαντάζομαι το ίδιο πράγμα λέει και ο κ. Κοντογιώργης, από την αρχή που συγκροτούνται στη βάση μιας γεωγραφικής ενότητας, μιας κάποιου πληθυσμιακού δεδομένου, κάποιων στοιχείων δηλαδή που λέμε ότι αυτό το πράγμα συγκροτεί μια κοινότητα, μια ενότητα. Λοιπόν, αυτό παραβλέπεται με μεγάλη ευκολία και ήθελα να το σχολιάσετε στην Ελλάδα. Είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να θέσω σαν ερώτημα είναι αυτό το θέμα των περιφερειών και της Ευρώπης. Δηλαδή, κατά πόσο οι περιφέρειες είναι η συγκρότηση των περιφερειών σήμερα είναι μια προοπτική μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης των περιφερειών. Δηλαδή, πάει προς τα εκεί η Ευρώπη, αν και τώρα έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν πάει πουθενά η Ευρώπη, πάει να γίνει μια γερμανική επαρχία ουσιαστικά. Και το τρίτο είναι αυτή η διάκριση κυβέρνησης και διακυβέρνησης. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό που είπε και η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία από ό,τι καταλάβαμε την τοποθέτησή της το επικροτεί. Δηλαδή αυτή η διάχυση όλων των αρμοδιοτήτων του κράτους. Είναι μια αντίληψη
όπως λένε, όχι εγώ, δεν έχω άποψη εγώ από αυτόν. Είναι μια αντίληψη νεοφιλελεύθερη που όλες τις αρμοδιότητες του κράτους θέλει να τις διαχύσει είτε στην κοινωνία των πολιτών, και τα λέμε κοινωνία πολιτών, εννοούμε αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ., είτε στους ιδιώτες κτλ., και το ίδιο να παίζει έναν επιτελικό ρόλο που δεν έχουμε καταλάβει ποιος μπορεί να είναι αυτός ο επιτελικός ρόλος. Ίσως είναι αυτή η εποπτεία που προσπαθεί να ασκήσει τώρα με τη συγκρότηση των περιφερειών. Να αρχίσουμε με την κυρία Παπαδοπούλου, που είναι και η κυρία της παρέας μας. Να σε ευχαριστώ. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, δύο αντιρρήσεις σε αυτά τα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Μάλλον, ίσως όχι αντιρρήσεις, αλλά πώς αυτά τα θεωρητικά, αν επιστρέψουμε στον Καλλικράτη, που μας δίνει όντως κάποιους θεσμούς. Και εδώ νομίζω ότι παραμύθηκε... Δεν είναι θεωρητικό, μου επιτρέπετε να σας διακόψω, δεν είναι θεωρητικό το γεγονός ότι τους υποψηφίους περιφερειάρχες τους ορίζουν τα κόμματα. Δεν είναι θεωρητικό το γεγονός πολύ ότι ωραία. Δεν αυτό προβλέπεται καμία παρέμβαση από την κοινωνία, κανένας έλεγχος, κανένα ένομο συμφέρον του πολίτη για τα δρόμενα, για το αν βρέθηκαν σε ένα γραφείο και αποφάσισαν για την σύμβαση Α ή την Β, η οποία θα γίνει για τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού έργου ή πώς θα διανεμηθεί ο προϋπολογισμός. Με συγχωρείτε, αυτό μα είναι πραγματικό αυτό, γεγονός. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι θεωρητικό. Γι' αυτό και ονομα... Πολύ σωστά. Πώς μεταφράζεται λοιπόν αυτή η θεωρητική πρόσληψη της δημοκρατίας, πώς μεταφράζεται σε θεσμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο το οποίο προσπαθεί να κάνει ο κάθε Καλλικράτης. Και λέω, επειδή αναφέρατε κάποια πολύ σημαντικά, παραδείγματος χάρη μιλήσατε για τοπική μνήμη και συλλογικότητα, και θα πρόσθετα και αυτό που μόλις είπατε, τη συμμετοχή των πολιτών. Πώς μεταφράζεται θεσμικά η τοπική μνήμη και η συλλογικότητα και η συμμετοχή των πολιτών δια του σχεδίου Καλλικράτης? Έχουμε κάποιες προβλέψεις, θεσμικές προβλέψεις. Τις πολιτισμικές ενότητες της ιστορίας, όπως εδώ. Με τον Καλλικράτη, αυτή τη στιγμή οι τοπικές κοινότητες, οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες, επανακτούν κάποιες αρμοδιότητες περισσότερες από αυτές που είχαν με τον Καποδίστρια. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν έχουμε εντός του Καλλικρατικού Δήμου μία αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Άρα λοιπόν, αν έρθουμε στα παραδείγματα του κ. Βαρσακέλη. Συμβουλευτικού για το... ρόλου όμως. Όχι, δεν είναι μόνο συμβουλευτικού, δεν είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού ρόλου οι κοινότητες. Αποκτούν και κάποιες αρμοδιότητες αποφασιστικές, συγκεκριμένες. Άρα λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αυτό που είπατε, ότι πώς θα προσελκύσουμε, ας πούμε, τους ομογενείς του νυμφαίου, που στην τελική, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά, αν θέλετε, δεν πολύ συμφωνώ με αυτή τη λογική της μερικότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάντως, οι τοπικές κοινότητες, δηλαδή αυτή την αποκέντρωση εντός του Καλλικρατικού Δήμου, επιχειρεί να την κάνει ο Καλλικράτης με το θεσμό των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων. Η δεύτερη θεσμική, ας το πούμε έτσι, μετάφραση της απέτησης για τοπική μνήμη και συλλογικότητα είναι το πώς ψηφίζουμε τους υποψηφίους. Δηλαδή, οι παλιοί δήμοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν στο επίπεδο των διαμερισμάτων, και άρα ψηφίζουμε υποψηφίους του δικού μας διαμερίσματος και όχι πώς επιλέγουμε τρεις και έναν εκτός αυτού, για να δείξουμε ακριβώς και την ευρύτερη ενότητα. Άρα λοιπόν, υπάρχουν θεσμικές μεταφράσεις της απέτησης που πολύ σωστά βάλατε για τοπική μνήμη και συλλογικότητα. Δεύτερη απέτηση που έρχεται να προσθεθεί, η συμμετοχή. Πολύ σωστά. Είπατε, έχει ένομο ή δεν έχει ένομο συμφέρον η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία και οι πολίτες έχουν ένα εξαιρετικά ισχυρό ένομο συμφέρον. Το ερώτημα βέβαια είναι, και εδώ έρχομαι πάλι στη δική σας παρατήρηση, κύριε Κοντογιώργη, περί θεσμών και ανθρώπων. Κανένας θεσμός δεν λειτουργεί χωρίς ανθρώπους, και φυσικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να παράξουν τίποτα χωρίς θεσμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αποτελεί κοινό τόπο, να το επαναλάβω. Άρα λοιπόν, εντός του Καλλικρατικού Δήμου ή της περιφέρειας, αυτό το οποίο τονίζεται είναι η συμμετοχή. Η τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει ακριβώς αυτό, περισσότερη δημοκρατία στη βάση. Και είναι κλασική απέτηση, αν θέλετε, περί δημοκρατίας, η διάχυση, και έρχομαι εδώ στο ερώτημα του κυρίου Σαββίδη, η διάχυση της πολιτικής προς τα κάτω και η λήψη των αποφάσεων στο δυνατόν εγκύτερα προς τον πολίτη. Από εκεί και πέρα, αυτός ο θεσμός, προφανώς, και αυτό εννοούσα όταν μίλησα περί πατριωτισμού των Ελλήνων, όπως και κάθε θεσμός, δεν μπορεί παρά να εφαρμοστεί με ανθρώπους που τον πιστεύουν, τον στηρίζουν και συμμετέχουν. Οι θεσμοί δεν έχουν μια αυτοματοποιημένη λειτουργία, δεν είναι κομπιούτερ. Και εδώ έρχομαι να προσθέσω για μια ακόμη θεσμική μετάφραση της πολύ σημαντικής, όπως βάλατε, απέτησης περί συμμετοχής, που είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι καινούργιο όργανο, δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Αποτελείται από φορείς της τοπικής κοινωνίας και, για να συνδεθούμε και με τις αρχές πρακτικές, συμμετέχει κατά το 1 τρίτο
κατά ποσοστό 1/3 στα μέλη της Επιτροπής, που είναι έως 51 άτομα, κληρωτοί πολίτες. Πολίτες οι οποίοι κληρώνονται. Είναι ένας θεσμός, τον οποίο δεν το γνωρίζουμε μέχρι τώρα, κύριε Σαββίδη. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Κληρώνονται οι πολίτες και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, και αυτό μία τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής πέραν των κομμάτων, πέραν των θεσμικών εκπροσωπήσεων πιθανών των πολιτών μέσω συλλόγων κ.ο.κ. Κύριε Παπαδοπούλου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Είχατε δέχτηκε για το κοντρόλ μας ένα τηλεφώνημα από δήμαρχο που ρωτάει πού υπάρχει λαϊκή συμμετοχή στον Καλλικράτη. Καταρχάς, υπάρχει στο γεγονός ότι ο δήμαρχος που τηλεφώνησε εκλέγεται και θα εκλέγεται από τους πολίτες. Έτσι. Νομίζω ότι ο ίδιος τραβάει το χαλί κάτω από το πόδι του όταν λέει. Κύριε Παπαδοπούλου, κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε. Να τελειώσει, κύριε Κοντογιώργη, να τελειώσει, κύριε Παπαδοπούλου. Ο περιφερειάρχης αυτή τη στιγμή είναι διορισμένος. Σε λίγους μήνες ο Περιφερειάρχης θα είναι εκλεγμένος. Αυτό δεν αποτελεί. Αυτό δεν είναι λαϊκή συμμετοχή. Δεν είναι λαϊκή συμμετοχή οι εκλογές. Δεν είναι λαϊκή συμμετοχή οι εκλογές. Δεν είναι λαϊκή συμμετοχή η Επιτροπή Διαβούλευσης. Με την έννοια που το χρησιμοποιούμε, σημαίνει ότι σε ζητήματα κέρια που τον αφορούν συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων ο λαός. Τοπικά δημοψηφίσματα. Ήδη ο κώδικας Δήμων και Κοινωνικών. Ο Δημοτικός Κώδικας προβλέπει την δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Το αν χρησιμοποιούνται αυτές οι θεσμικές δυνατότητες που υπάρχουν και θα υπάρξουν με τον Καλλικράτη, είναι θέμα ανθρώπων. Γι' αυτό και μίλησα ότι δεν γίνονται, δεν λειτουργούν οι θεσμοί χωρίς τους ανθρώπους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι άνθρωποι χωρίς τους θεσμούς. Κάτι θέλει να πει. Ορίστε, κύριε Κοντογιώργη. Ναι, ακριβώς το ζήτημα ότι κάποιος ψηφίζει έναν πολιτικό ηγέτη δεν λύνει το πρόβλημα του χαρακτήρα του πολιτεύματος. Βρέθηκε ένας τρόπος να ψηφίζουμε τον πολιτικό ηγέτη, είτε τοπικό είτε κεντρικό, προκειμένου να κυβερνήσει. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εκείνη τη στιγμή και μετά. Η σχέση αντιπροσώπευσης αρχίζει από τη στιγμή που ο πολιτικός, ο οποιοδήποτε προϊστάμενος, αρχίζει να ασκεί εξουσία. Λοιπόν, είναι σαφές τι σημαίνει αντιπροσώπευση. Σημαίνει έλεγχος, σημαίνει ανάκληση, σημαίνει έλεγχο όχι μόνο για τις κλοπές ή τις διαπλοκές που μπορεί να κάνει, αλλά και για την σωστή πολιτική που ασκεί, εάν είναι βλαπτική ή όχι για την κοινωνία. Σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι κεντρικές κυβερνήσεις, το κεντρικό κράτος κατέστρεψε την ελληνική κοινωνία και την έφερε εκεί που την έφερε και δεν υπάρχει κανείς που να θεωρείται ότι μπορεί να τους ελέγξει ή να τους υποβάλει στη δικαιοσύνη και δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη. Το ίδιο συμβαίνει και στην τοπική κοινωνία τώρα. Δηλαδή, διερωτώ με, αντί να βάζουμε την έννοια της διαβούλευσης να πηγαίνουν οι αιρετοί, γιατί δεν παίρνετε 500 αιρετούς, όχι αιρετούς, κληρωτούς από ένα τυχαίο δείγμα και να υποβάλλεται ο Περιφερειάρχης σε έλεγχο αναεξάμεινο για την πολιτική που άσκησε, για την κατανομή των κονδυλίων, για την καλή ή κακή διαχείριση, δηλαδή για το περιεχόμενο της πολιτικής που θα ασκήσει, ή 200 ανθρώπους για να κάνουν το ίδιο για το Δήμαρχο. Γιατί δεν αναγνωρίζετε το δικαίωμα, όχι εσείς, δεν αναγνωρίζετε με αλφαγιώτα, το δικαίωμα στον πολίτη να μπορεί να ασκεί, να επικαλείται ένα όργανο και να ασκεί έλεγχο των πεπραγμένων πέραν του προσωπικού του. Πρέπει να επιταχύνουμε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ απλά και τα οποία νομίζω θα βοηθούσαν πάρα πολύ στο να δημιουργηθούν οι όροι της διαφάνειας, να αναγκαστεί η πολιτική να ασκεί η δημόσια πολιτική και όχι η πολιτική διακυβέρνησης. Να έρθουμε σε αυτό για να δείτε τι σημαίνει. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα πάλι πολύ σύντομη για τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να την κάνουμε τώρα. Και θα επανέλθουμε, κύριε Κουταλάκη, με εσάς. Λοιπόν, οικονομικό, πάντα για οικονομικό. Γιατί πέρασε και η ώρα μας και πέρασε και αρκετά από το όριο της. Θα μου επιτρέψετε να εντάξω αυτό το πλαίσιο της προβληματικής για τον Καλλικράτη, που επί της αρχής θα ήταν σωστό, η περιφέρεια πρέπει να αναπτυχθεί. Να το εντάξω σε αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, που είναι μια προσπάθεια να διαραγεί η συνολική συλλογικότητα που αναφέρεται στην κοινωνία και να αναπτυχθεί η πολιτική σχέση σε επίπεδο κεντρικής ή οποιασδήποτε κυβέρνησης, περιφερειακής ή τοπικής, και ομάδων, όχι αντιπροσωπευτικών ομάδων, αλλά ομάδων διαμεσολάβησης
προσωπικών ή συλλογικών συμφερόντων, αλλά ιδίων συμφερόντων. Πρέπει να διακρίνουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Οι ομάδες συμφερόντων που εντάσσονται σε αυτή την προβληματική περί διακυβέρνησης δεν είναι η κοινωνία. Εάν είχαμε να συζητήσουμε πριν από τη δεκαετία του 80 και του 90 που αναπτύχθηκε αυτή η ιδέα της διακυβέρνησης και του κοινωνικού κεφαλαίου, θα ξέραμε ότι τα κόμματα θεωρούνται ότι είναι οι εκφραστές της συνολικής βούλησης και αναφέρονταν στην κοινωνία. Σήμερα τα κόμματα διαλέγονται και νομίζουμε ότι έτσι καταξιώνουμε τη δημοκρατία με τις ομάδες συμφερόντων και όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που οι περισσότερες στην πραγματικότητα λειτουργούν ως το μακρύ χέρι του κράτους. Πηγαίνει εκεί που δεν θα ήθελε να πάει το κράτος δηλαδή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή οι ανισότητες και η ανατροπή όλων των κεκτημένων των κοινωνιών που έγιναν σε εποχές που ήταν λιγότερο πλούσιες οι κοινωνίες συμβαίνουν επειδή έχει υπερισχύσει η αντίληψη ότι η σύνθεση, η συνολική σύνθεση θα γίνει από τις ομάδες συμφερόντων και από τις κυβερνήσεις, από την έννοια της διακυβέρνησης. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου που γεννιέται στην Αμερική και έρχεται όπως και όλες οι άλλες ιδέες με τόσο εύκολο τρόπο και υιοθετείται στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα έρχεται ακριβώς να μας πει ότι η ιδιωτική κοινωνία παραμένει ιδιωτική. Ότι δηλαδή οι πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται και οι συνθέσεις που γίνονται σε επίπεδο διαμεσολάβησης, σε επίπεδο συμφερόντων δηλαδή, εκφράζουν την κοινωνία. Δεν είναι έτσι. Θέλουν ακριβώς να βγάλουν την κοινωνία από τη μέση. Και το πρόβλημα είναι όχι να κάνουμε δηλώσεις λαϊκισμού για την κοινωνία σε επίπεδο ηγεσιών, αλλά να εντάξουμε τον λόγο ύπαρξης όλων αυτών των ηγεσιών, όλων αυτών των θεσμών στην πολιτική διαδικασία. Για να γίνει διαφάνεια και να ανατραπεί η λογική του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή να έρθει προς την κατεύθυνση της κοινωνίας.